Δεν θα παίρνει τη θέση του και ο Σαββανώνης. Πάμε για κρίση δεύτερης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση δεύτερη υποδρομία. Ο Μπούμα δεν έχει καλή εκκίνηση το φαβορή. Κάπως διστακτική. Έχει καλή εκκίνηση η Times που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Ο Παρμενίων είναι σε καλή θέση. Είναι και ο Αρκάντια να μείνει πίσω. Τώρα ο Μπούμα βελτιώνει τη θέση του. Εσωτερικά είναι και το ράχι. Times μπροστά. Είναι ο Παρμενίων στη δεύτερη θέση. Σε καλή θέση. Εσωτερικά το ράχι. Ο Μπούμα σταδιακά βελτιώνει την θέση του. Ενώ πιο πίσω έβγαιναν τα υπόλοιπα λόγα με Μπουμίνιο. Καθώς η Times είναι μπροστά. Για το ράχι περνά στη δεύτερη θέση. Ο Μπούμα τώρα θέλει να περάσει τρίτο. Ο Παρμενίων εσωτερικά πάμε για 600. Πάντα στην πρωτοπορία είναι η Times το ράχι με τον Μπούμα συγκαλπάζουν στην δεύτερη θέση. Η Times παίρνει ένα πλεονέκτημα στο 1,5 μήκο από τον Μπούμα που πιέζοντα τώρα θέλει κάπω να την πλησιάσει. Πιο πίσω εσωτερικά μείνει το ράχι. Πάμε για 500. Η Times είναι άνετη στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη από τον Μπούμα που πιέζει στο σημείο αυτό να περάσει στη δεύτερη θέση από την το ράχι. Στη στροφή η Times έχει το πλεονέκτημα το οποίο το αυξάνει στα 3-4 μήκη. Ο Μπούμα είναι στη δεύτερη θέση όμω δεν μπορεί στο σημείο αυτό να ακολουθήσει. Times ανοίγει διαφορά, μάλιστα είναι 10 μίκη μπροστά από τα υπόλοιπα λόγα, εκ των οποίων κάνει finish πλέον ο Μπουμίνιο, ενώ απ' έξω είναι και ο Αρκάτιαν. Η Times είναι εντυπωσιακή σήμερα. Η Times είναι 10 μίκη μπροστά. Η Times πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Πιο πίσω μάχη για τη δεύτερη θέση, καθώς κάνει finish ο Αρκάτιαν μαζί όμως στη δεύτερη θέση με Τσαγκαρά Sister. Πιο πίσω Μπουμίνιο στην τέταρτη θέση. Εύκολη επικράτηση για τη Times, εντυπωσιακή. Από την αρχή στην πρωτοπορία και σε μια πολύ εύκολη νίκη. Η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση, καθώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο outsider να τη διεκδικεί. Την Τσαγκαρά Sister από τον Arcadian. Στο μεταξύ βλέπουμε πόσο εύκολα κερδίζει η Times. Και η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Να δούμε. Πιθανόν ο Arcadian όμως είναι αυτό το finish, το οποίο σε λίγο θα μας δώσει το αποτέλεσμα.